Δεν θα σας λυπηθούμε, κύριε Παπακοσταντίνου. Πόσα χρήματα παίρνετε? Δεν το λέω, είμαι. Πόσα χρήματα παίρνετε? Γύρω στις 4.000. 4.000. Ξέρετε πόσα αισθάνεται τώρα ο εργαζόμενος που ζει με την απειλή της απόλυσης, που δεν έχει κλαδική σύμβαση. Κύριε Τσαπανίδη, που, που είναι υπεράσπιστος απέναντι στον εργοδότη του και παίρνει 500 ευρώ για να χτυπιέται νυχθημερών. Μου επιτρέπετε. Εσείς πόσα χρήματα παίρνετε? Εγώ παίρνω πολύ περισσότερα και είναι δηλωμένα. Μάλιστα. Και γιατί θεωρείτε ότι εγώ δεν δηλώνω? Όχι, όχι, δηλωμένα εννοώ με πόθεν και στη Βουλή κανονικά. Εγώ θεωρείτε ότι δεν δηλώνω και εγώ τα δηλώνω. Καθόλου, αντιθέτως. Όλοι λοιπόν έχουμε οικογένειες. Ναι, βεβαίως. Όλοι λοιπόν πρέπει να αμοιβόμαστε με βάση αυτά τα οποία επιχειρούμε να κάνουμε. Έτσι. Έχετε λοιπόν ένα συμβολικό ρόλο, κύριε Παπακοσταντίνου. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα. Κύριε Παπακοσταντίνου, έχετε ένα συμβολικό ρόλο. Με αγάπη και εκτίμηση. Βεβαίως. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από έναν ακριβολογημένο δημοσιογράφο να κατηγορεί τους πολιτικούς ότι. Κύριε Παπακοσταντίνου, με συγχωρείτε. Αλλά με την πάσα που μου δίνετε. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Με την πάσα που μου δίνετε, θα σας θυμίσω ότι έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου δουλεύοντας μόνη μου, χωρίς σύζυγο στην οικογένεια. Και κατάφερα να ανέβω εδώ πάνω με το κούτελο καθαρό. Δεν έχω καμία αφορία γι' αυτό. Έχω λοιπόν το δικαίωμα ως ακριβοπληρωμένη δημοσιογράφος των τελευταίων ετών, που δεν ξέρετε τι τα κάνω τα λεφτά μου, να σας ρωτάω γιατί εσείς οι 300 και δεν κόβετε τα χρήματά σας. Απαντώ. Και στείλτε με αύριο το πρωί στο σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απαντώ. Την έχω ζήσει και εγώ την ανεργία. Απαντώ ότι οι μισθοί όλων των βουλευτών έχουν περικοπεί παραπάνω από ό,τι έχουν περικοπεί οι μισθοί των υπολείπων. Εγώ δεν είμαι εδώ για να περασπιστώ αν ένας βουλευτής παίρνει 5.000 ή 4.000, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι το ευκολότερο πράγμα αυτή τη στιγμή να λέμε, ωραία, να μην πληρώνεται καθόλου οι βουλευτές. Το έχω ακούσει και αυτό. Πολύ ωραία. Τότε να βρούμε ανθρώπους που θα πάνε στη Βουλή, οι οποίοι είτε θα έχουν προσωπικές περιουσίες, έτσι, ή οι οποίοι θα στηρίζονται από επιχειρηματικά συμφέροντα. Να το κάνουμε αυτό. Να το πω διαφορετικά. Αυτού του είδους τη δημοκρατία. Να το πω διαφορετικά. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να εκτονωθεί ο πόνος του κόσμου? Δεν θα πω οργή, που και οργή είναι. Γιατί ο πόνος ο βαρύς, η απόγνωση οδηγεί σε οργή. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Σίγουρα όχι με συνθήματα για κρεμάλες στο Σύνταγμα, για γουδί, για προδότες και για λαμόγια. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, εμένα δεν έχει δικαίωμα κανένας να με πει λαμόγιο. Γιατί δεν έχω κλέψει ζωή μου. Προδότη δεν μπορεί να με πει κανένας. Γιατί εγώ έκανα το καθήκον μου όπως τα αντιλήφθηκα στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης που κατάφερε να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Έχετε λοιπόν, τη συνείδησή σας καθαρή, δηλαδή. Έχω τη συνείδησή μου ότι έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη στιγμή, ξέροντας ότι πολλές. Έχετε θυμό απέναντι στον κόσμο? Έχω θυμό απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που άφησε τα πράγματα να έρθουν μέχρι εδώ. Έχω θυμό απέναντι σε πολιτικά κόμματα τα οποία δεν έκαναν το σωστό και ένα από αυτά ήταν και το δικό μου. Έχω θυμό απέναντι σε ένα σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης που αυτή τη στιγμή αντί να κοιτάει το ποιες είναι εναλλακτικές και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, δεν κάνει τίποτε άλλο, και δεν εννοώ εσάς σήμερα, εννοώ γενικότερα, από το να χαϊδεύει την πιο εύκολη κριτική ισοπαίδωση των πάντων. Εγώ δεν ήμουν 30 χρόνια βουλευτής και υπουργός, κυρία Τσαπανίδου. Εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, μου έλαχε το να είμαι υπουργός τον Οκτώβριο του 2009, ανακαλύπτοντας αυτό το οποίο βρήκα μπροστά. Αν γυρνούσατε πίσω το χρόνο, θα το κάνατε ξανά? Θα αναλαμβάνετε το Υπουργείο αυτό? Κοιτάξτε. Σας ρωτώ, ξέρετε είναι γιατί? Γιατί έχει και μία μαγεία αυτή η εξουσιαστική θέση. Ποια εξουσιαστική θέση, κυρία? Η θέση του θα σώσω την Ελλάδα, με το χύψη τρόπο. Η αγωνία που πέρασα εγώ, οι υπόλοιποι υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου, οι συνεργάτες μου που δουλεύαμε 14 και 16 ώρες το 24 για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα, δεν έχει ανταλλαγή με καμία εξουσία και καμία αυτή. Δηλαδή, ποια εξουσία? Ποια εξουσία τώρα? Δεν θα καθόσασταν ξανά στην ίδια καρέκλα. Εξουσία είναι σε άλλες εποχές να μπορείς να γυρνοβολάς ως υπουργός, να σου λένε όλοι. Τι εξουσία έχει σήμερα ένας υπουργός ο οποίος, να το ξαναπούμε, δεν μπορεί να περπατήσει στον δρόμο, δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη. Γιατί φοβάται ότι κάποιος θα έρθει και θα τον βρήσει. Δικαίως ή αδίκως, μπορεί να έχει δίκιο αυτός να τον βρήσει, αλλά τι εξουσία έχει ένας υπουργός? Προσέξτε, δεν προσπαθώ να πω ότι πρέπει κάποιος να λυπηθεί, έτσι, για όνομα του Θεού. Εγώ έκανα αυτό το οποίο έκανα. Θα το ξανά έκανα με την έννοια ότι αν μου ξαναζητούσε κάποιος, ο τότε πρωθυπουργός, να αναλάβω. Δεν λες όχι. Όπως δεν είπε όχι αναλαμβάνοντας το φορτίο το δικό μου μετά ο κ. Βεντζέλος. Γιατί ήταν υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας να κάνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη και σκληρή δουλειά. Ο καθένας όπως μπορούσε. Και αυτό κάναμε. Και μόνο επειδή κάναμε αυτή τη δουλειά, η χώρα σήμερα εξακολουθεί να είναι όρθια. Μάλιστα.
Με τι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μου λένε από το κοντρόλ. Και να ξαναγυρίσουμε. Να γυρίσουμε για τη ΔΕΗ. Να μας πείτε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Σε πολύ σύντομα θα σας αφήσω να φύγετε, γιατί έχετε και τη δουλειά σας. Υπουργική. Εδώ λοιπόν με τον κύριο Παπακοσταντίνο, τον οποίο καθυστερήσει κιόλας αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Πάγκαλο. Δεν νομίζω να βάλει και τις φωνές ο Πάγκαλος για την αργοπορία. Έχουμε μία διπουργική για τα απορρίμματα, το οποίο είναι μια σημαντική, σημαντικό θέμα. Λοιπόν, σημαντικό θέμα ακόμη. Θα μας αλλάξετε τα φώτα με τη ΔΕΗ? Τι θα γίνει? Θα πάνε οι αυξήσεις στους καταναλωτές? Όχι, δεν έγιναν αυξήσεις. Τις περιορίσαμε όσο μπορούσαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ηχεί έτσι και λίγο παράξενα, διότι όλοι θα θέλαμε να υπήρχαν καθόλου αυξήσεις. Εγώ έχω ζητήσει από τη ΔΕΗ να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει περαιτέρω το κόστος της και να μην το περάσει τον καταναλωτή. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια η ΔΕΗ έχει κόψει 700 εκατομμύρια από το μισθολογικό της κόστος, που είναι ένα τεράστιο ποσό, έτσι, mm-hmm. και κάνει και άλλες περικοπές. Τους έχω ζητήσει να βρουν τρόπο έτσι ώστε η βιομηχανία να μην επιβαρύνεται, γιατί δεν θέλουμε να κλείσουν επιχειρήσεις εξαιτίας του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει ανέβει. Έχουμε όμως μια διεθνή άνοδο στις τιμές, το οποίο δυστυχώς αυτό μεταφέρεται, γιατί η ΔΕΗ έχει και ένα κόστος από εκεί. Και άρα δεν υπάρχει ζήτημα αυξήσεων αυτή τη στιγμή. Για τις επιχειρήσεις, για τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες, θα τα ρίξετε τα τιμολόγια, θα πιέσετε τα τιμολόγια προς τα κάτω? Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να υπάρχει, να μην υπάρχουν οι αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια δύσκολη περίοδο που θέλουμε να κρατήσουμε τις βιοτεχνίες, την ενεργή βιομηχανία, τα μαγαζιά ανοιχτά και να μπορούν να δουλεύουν, ένα κόστος ενέργειας το οποίο αυξάνεται δεν βοηθάει. Λιγνητικές μονάδες, υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα τους πουλήσετε? Υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει η αγορά αυτή και αυτό θα είναι καλό για τον ανταγωνισμό, θα είναι καλό για τον καταναλωτή και θα είναι καλό και για την ίδια επιχείρηση που θα μπορέσει να έχει έσοδα για να μπορέσει και αυτή να μειώσει το χρέος της, γιατί έχει πολλά χρέη ήδη, έτσι. Και αυτή δυστυχώς έχει συσσωρεύσει χρέη με τα χρόνια. Γιατί συχνά νομίζουμε ότι ξαφνικά όλα γίνονται σε μια μέρα. Μα συσσωρεύει χρέη επί χρόνια, ξαφνικά δεν μπορείς να τα χειριστείς. Μάλιστα. Τελευταίο, και να σας χαιρετήσω, κύριε Παπακοσταντίνου, σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Πιστεύετε ότι θα εκλεγείτε? Κύριε Τσαπανίδη, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το οποίο θέλω και ζητώ είναι να κριθώ. Είναι να είμαι μπροστά στους πολίτες της Αττικής. Για την Αττική, γιατί στην Αττική οι πολιτικές του Υπουργείου που έχω ασκήσει έχουν μεγάλη επίπτωση από το ζήτημα των βιολογικών καθαρισμών, στα απορρίμματα, το ρυθμιστικό της Αθήνας, μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους πολίτες, και άρα έχω μια επαφή και έχω κουβεντιάσει πολλά πράγματα μαζί τους. Θέλω να εξηγήσω τι κάναμε και γιατί, να μιλήσω για τα λάθη, τις παραλήψεις μας, τα προσωπικά μας και τα συλλογικά μας, και να μιλήσω για την επόμενη μέρα. Από εκεί πέρα ο πολίτης είναι ο υπέρτατος κριτής. Και ο μόνος, θα έλεγα.